15χρονος, ναι. Μήνυσε γνωστό σκηνοθέτη παύλα ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση, παύλα βιασμό, ναι. Όταν εκείνος ήταν στην ηλικία των 15 ετών. Και είναι μία από τις δύο καταγγελίες που έφτασαν χθες στην Ευελπίδων, εδώ με τη μορφή της μήνυσης. Ο νεαρός περιγράφει τι έγινε το 1995. Θέλω να δούμε την καρτούλα, ένα μέρος της μήνυσης και μετά θα σας πω λεπτομέρειες. Όλα έγιναν το 1995, όταν το θύμα ήταν 15 ετών και υπέστη σεξουαλική επίθεση. Περιγράφει ότι έπεσε θύμα βιασμού και αποπλάνησης. Υπήρξε συστηματικός εξαναγκασμός του σε βασανιστικές πράξεις και μια συναισθηματική εξάρτηση, με αποτέλεσμα το παιδί μετά από λίγους μήνες να νιώθει ερωτευμένο με το θήτη. Μάλιστα, το ανήλικο αγόρι μετέβαινε στο σπίτι του και περίμενε απ' έξω υπομονετικά μέχρι να βγουν άλλοι ανήλικοι για να εισέλθει με τη σειρά του. Είχε πλέον μαζί του σχέση εξάρτησης. Έως σήμερα έχουν κυλήσει 26 χρόνια και σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους τα αδικήματα που συντελέστηκαν έχουν παραγραφεί και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ποινική εξέλιξη επί του θέματος. Το θέμα όμως είναι πλέον ηθικό για τον 40χρονο σήμερα καταγγέλλοντα. Ο 15χρονος, τότε νυν 40χρονος, ακολουθεί τον ορθό για μένα δρόμο που ακολούθησε και η Σοφία Μπεκατόρου. Σωστά. Γνωρίζαμε όλοι ότι και η περίπτωση της Σοφίας έχει παραγραφεί. Και χθες μάθαμε ότι περιγράφει. Μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Όμως αυτές οι υποθέσεις πρέπει να ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης, να καταγράφεται ότι υπάρχει τέτοια λογική, γιατί κάποια στιγμή μαζεύεις. Το επόμενο τέρας που θα σκεφτεί να κάνει τέτοια πράγματα με ανήλικα παιδιά, έτσι, θα μαζευτεί λίγο περισσότερο. Μιλάμε για έναν πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη. Πολύ γνωστό, δηλαδή, εγώ δεν πέφτω. Δεν θα πω το όνομα, μη φοβάσαι. Δεν πέφτω. Πια δηλαδή πρέπει να σταματήσουν να πέφτουν από τα σύννεφα. Είναι πράγματα που γνωρίζαμε όλοι. Εμείς όμως δεν ήταν να τα πούμε. Τι γνωρίζαμε ότι. Κάτσε, περίμενε λίγο. Κανείς. Τι γνωρίζαμε. Ποιο γνώριζε. Εγώ γνώρισα που το είχαν περιγράψει, παιδιά. Για ανήλικα. Για ανήλικα. Πότε το γνώριζες? Το γνώρισα και εδώ και πολλά χρόνια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και το πίστευες? Τι να σου πω, δεν είμαι δικαστής. Το πίστευα, πάνε οι άνθρωποι και το καταγγείλουν στη δικαιοσύνη. Και ξέρεις τι γίνεται. Μαρτυρίες. Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά. Όχι, περίμενε. Άλλο να το ακούσεις. Κάποιος όμως που είναι δίπλα του και γνωρίζει. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Δηλαδή, άλλο να ακούς φήμες και άλλο να το γνωρίζεις. Μα φήμη είχαμε ακούσει, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Αυτό θέλω να πω. Τη φήμη την είχα ακούσει όμως. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ. Μπορεί να έρθει αύριο ο θήτης και να σου πει: εγώ είχα σχέση με το 15χρονο. Τι λέει ο 15χρονος? Εγώ είχα σχέση, λέει, μαζί σχέση του. Εξάρτηση όμως. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί αύριο που θα δείξουμε την συγκλονιστική συνέντευξη, θα κλάψει όλη η Ελλάδα αύριο. Αύριο θα κλάψει όλη η Ελλάδα με τη συνέντευξη που έχει κάνει η ΦΕΗ. Δεν μιλάω για ποιο πρόσωπο. Ναι. Θα κλάψει όλη η Ελλάδα αύριο. Εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αύριο αυτά. Πάμε στα σημερινά. Το πρόβλημα είναι θα βγει ο θήτης και θα πει, Τάσο μου, ότι εγώ με τη συνένεσή του τα έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Αφού με περίμενε. Με περίμενε έξω από το σπίτι. Συγκλονιστικό, λέει, περίμενα να βγουν άλλα ανήλικα για να πω εγώ. Νιώθει υποχείριο ότι εδώ μιλάμε καθαρά για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι φανερό που αρχίζεις και συμπαθείς στο θήτη, αρχίζεις και κάτι νιώθεις γι' αυτόν. Σε έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, γιατί σε κατευθύνει ψυχολογικά, σωστά. Και έχει και άλλες περιγραφές που είναι συγκλονιστικές και κάποια από αυτά τα κομμάτια δεν μπορούν να παίξουν. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Δεν ξέρω αν έχει παραγραφεί η ιστορία αυτή και δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί τίποτα, αλλά κάποια στιγμή, παιδιά, πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με το κουκούλωμα. Και δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, μην τα βάζουμε όλα σε σακί. Το ότι εγώ μπορεί, ας πούμε, μια μέρα να σε έβρισα στη δουλειά και να είμαι κακός χαρακτήρας. Συμφωνώ ότι είμαι κακός χαρακτήρας και πρέπει να αξιολογηθώ γι' αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για χοντρές περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που φτάνουν στα όρια του βιασμού. Δεν μπορείς, δηλαδή, επειδή έχω και εγώ ανήλικα παιδιά, από χθες το σκέφτομαι και τρέμω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ μετά τη συνέντευξη της ΦΕΗ. Δεν μπορείς, δηλαδή, πώς μπορείς να πας να συνευρίσκεσαι σεξουαλικά, ακόμα και με τη συνένεσή του, με ένα παιδί, 15χρονο παιδί. Τι σκατά μυαλό και καρδιά έχεις. Έτσι. Δυστυχώς. Λοιπόν, από την άλλη, βέβαια. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν υπάρχει ούτε δημοσιογραφική, ούτε δολογία, ούτε τίποτα. Συνεντεύξεις. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι, απλώς όλον το ακούς, δεν γνωρίζουμε όλοι και το συζητάμε ότι ένα στα πέντε παιδιά, ανήλικα παιδιά, βάσει ερευνών στην Ελλάδα, πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, απλώς ξέρετε τι είναι, όταν το ακούς σαν έρευνα, είναι τελείως διαφορετικό. Όταν βγαίνει προς τα έξω με έναν τέτοιο τρόπο. Και ίσως αυτός ο τρόπος να είναι η αφορμή αφύπνισης. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, γιατί δεν θα